Κάπου η δουλειά έχει κόψει μας. Δεν συνδυάζονται μαζί. Δεν συνδυάζονται φίλε μου μαζί. Για κανένα λόγο. Σήμερα θα λιώσουμε. Αποπνικτική σήμερα η ατμόσφαιρα στο κέντρο του Ηρακλείου με το θερμόμετρο να δείχνει έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι γεγονός. Μικροί και μεγάλοι αναζητούσαν σκιά και λίγη δροσιά με τα μπουκαλάκια νερού να γίνονται ανάρπαστα. Επιστρατεύτηκαν μάλιστα από καπέλα μέχρι ομπρέλες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο. Εμείς μόλις τελειώσαμε εξεταστική, πάμε για μπάνιο, είναι τέλεια, φανταστικά. Πώς θα πάτε με τον καύσωνα? Όσο να είναι, δεν την παλεύουμε πολύ. Έχει, ναι, το έχουμε καταλάβει. Είναι λίγο παραπάνω από τις άλλες μέρες. Οι εργαζόμενοι τώρα σε εστιατόρια και ψυσταριές δεν έδειχναν να το απολαμβάνουν και τόσο. Μπορεί το χειμώνα λόγω κρύου οι συνθήκες να είναι ιδανικές, ωστόσο το καλοκαίρι η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Πάρα πολύ ζέστη. Θα εξελπίζουμε να δροσίσει λίγο. Όαση για το Ηράκλειο, οι κλιματιζόμενες αίθουσες και τα καταστήματα που είχαν air condition. Μπορεί από τη μία το κέντρο της πόλης να θύμιζε καμίνι, οι παραλίες από την άλλη αποτέλεσαν την καλύτερη επιλογή δροσιάς. Πολύ ζέστη, ναι, αυτές τις μέρες. Εδώ. Δουλεύω εδώ, προσπαθώ να τα βγάλω πέρα με τη ζέστη. Πολύ καύσωνας, παιδιά, εντάξει, καιρός ήταν, Ιούλιος μήνας, το περιμένω αυτό. Έχουμε καεί, έχουμε γίνει. Έχουμε πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, ο κόσμος πρέπει να προσέχει, να βάζει αντιλιακό, να μην κάνει μπάνιο ώρες από 1 έως 4 και να αποφεύγει τον ήλιο. Ο καύσωνας ωστόσο κρύβει και κινδύνους με τους ειδικούς να προτρέπουν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο σε καταστάσεις καύσωνα.